Δεν Σύμβολο φοβάμαι τον Κασιδιάρη, δεν τον φοβήθηκα. Για ναι. Γι' αυτό και δεν τον χτύπησα. Θα ήταν σαν να κλωτσάω ζώο. Ναι, είναι τρομερό αυτό που λες. Θα ήθελα να ήταν σαν να κλωτσάω ζώο. Και εγώ είμαι άνθρωπο. Έπρεπε να μείνω όρθια. Μέθηξη. Επισόδιο 12. Γιάννα Κανέλη. Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδο. Καλώ ήρθατε στην Μέθηξη. Σήμερα. Καλώ σα ε, σας βρίσκω. Ε, είμαι ο Παναγιώτη Γιώβα. Εγώ είμαι ο Λουκά Μιτσάτσο. Και σήμερα επιστρέφουμε μετά από ένα, ένα έτσι, μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι περιμέναμε. Γιατί, διότι καταρχά είχαμε, εξ, είχαμε εξεταστική και μεσολάβησε και το τραγικό δυστύχημα του Ντεμπόν. Bon, στο οποίο από σεβασμό και από, από σοκ, θα έλεγα. Και, από, έτσι, το, το, το αυτή... και έλλειψη συνομιλητών. Δεν ναι. φαντάζομαι να υπήρχαν πολύ πρόθυμοι εκείνη ναι. την ώρα να μιλήσουν. Λογικό είναι. Δηλαδή, και είναι. Και εμεί είχαμε προθυμία δηλαδή. Όχι. Και εντελώ ανθρώπινο ναι. και δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι που θα παρακολουθούσαν. Uh, τη μέθεξη θα έσπευε ναι. να το κάνουν με αυτό το γεγονό. Ναι, το μυαλό όλων μας ήταν αλλού, οπότε τώρα επιστρέφουμε. Ναι. Ε, επιστρέφουμε, σήμερα έχουμε κοντά μας ε, μια προσωπικότητα ε, με την οποία θέλαμε ιδιαίτερα να συζητήσουμε, τόσο λόγω του δυναμικού χαρακτήρα όσο και της πορείας της. Ε, κοντά μα λοιπόν είναι η Γιάννα Κανέλη, βουλευτή ε, του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο. Κυρία Κανέλη, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα υποδεχτήκατε στο σπίτι σα και είναι πραγματικά τιμή μα που είμαστε εδώ. Να κάνουμε συμφωνία. Να κάνουμε. Ε, επειδή είσαστε και νομικόπαιδα, να είμαι η ημιλάνε και να, είσαι, να είστε ο Λουκάς και ο Πάνος εντάξει. Ωραία, σύμφωνο. σύμφωνο. Δύσκολο λοιπόν, θα ναι. είναι για εσά στην αρχή, αλλά ε, αν σα ξεφύγει, το εντέχω. Λοιπόν. Αυτό θέλω να πω. Πάμε. Λοιπόν, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από αυτό το τραγικό δυστύχημα. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από κάτι διαφορετικό. Κάτι το οποίο έχει συγκλονίσει όλου μα, ειδικά εμά που λίγε μέρε πριν είχαμε επιβαστεί στο συγκεκριμένο τρένο. Oh. Ε, έχει σηκώσει θύελμα αντιδράσεων ειδικά στην νέα γενιά, Και θέλω να μα πείτε εσύ, πως πώ το έχει βιώσει όλο αυτό. Κοίταξε. Ένα άνθρωπο που έχει πάει και σε πολέμου και έχει δει και νέα παιδιά και καθόλου νέα και γέρους και γυναίκες έχει πάει στη Ρουάντα έχει δει μωρά ξαπλωμένα κάτω και τυλιγμένα σε χράμια από άχυρο ε, το θάνατο τον έχω μυρίσει και τον έχω ζήσει και ειδικά των νιάτων. Mm. Από την καμένη σάρκα μέχρι την άρρωστη σάρκα. Τη σφαγμένη σάρκα μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Ξέρω τι γίνομαι ανατροχιαστική. Αλλά το μυαλό μου είναι στη μάνα και στον πατέρα που δεν έχουν τίποτα παρά ένα αέρα για να θάψουν. Mm. Και δεν είμαστε και σε μπόλου είναι, κατάσταση. Είμαι στο, στο μυαλό αυτών των γονιών και καταραίω. Καταραίω. το σκεφτώ καταραίω. Κανένα δεν μπορεί να πει τα παπούτσια του. Θεωρητικά το λέμε όλοι μα. Αλλά αν θεωρητικά είναι δυσβάσταχτο, φαντάσου πραγματικά και εμπειρικά πόσο δυσβάσταχτο είναι. Επομένω είναι μια τραγωδία. Και είναι τραγωδία επειδή είναι μαζική. Αν το φέρετε όμω το επίπεδο τη ζωή για τον καθέναν που χάνει το παιδί του σε τροχαίο, που χάνει το παιδί του εδώ, που χάνει το παιδί του από κορνοϊό. Για οποιοδήποτε λόγο. Η απώλεια είναι πολύ μεγάλη και η φύση μα έχει μάθει. Τα παιδιά να θάβουν του γονεί και όχι οι γονεί να θάβουν τα παιδιά. Και εδώ επειδή ήταν πάρα πολλοί οι νέοι, το έκανε δέκα φορέ πιο δραματικό και πιο τραγικό. Μπαίνει η διαδικασία του μαζικού μέσου μεταφορά σταθερού και ασφαλού, του ασφαλέστερου. Μπαίνει με τα χαμούδίθενε εξυγχρονισμένα τα τρένα για να είναι συντομότερη η απόσταση μένει στα παιδιά που το επιλέγουν ως μέσο γιατί η τσέπη τους αυτό αντέχει για να μετακινηθούν το φοιτηταριό ή η, η, η νεολαια από τις διακοπές μέχρι τις σπουδέ. Όλα αυτά λοιπόν συνέθεσαν ένα εμπειρικό σκηνικό για την Ελλάδα πολύ τραυματικό, πάρα πολύ τραυματικό. Όχι δεν έχουν ξαναγίνει δυστυχήματα στα τρένα και με τρει και με πέντε και με άλλους, άλλο αριθμό νεκρών. Πολύ πρόσφατα είχε γίνει και ένα. Δεν είναι αυτό είναι νομίζω η πολύ βαριά συνειδητοποίηση τι, σε τι κόσμο ζούμε, τι φτιάχνουμε και για ποιον το φτιάχνουμε τελικά. Και το γεγονός ότι και εμείς χρησιμοποιήσαμε το ίδιο μέσο ναι, είναι και, συγκλονιστικό, ο, είναι συγκλονιστικό ναι, το μάτι. Ναι. ότι θα μπορούσε να Εμένα με πήρε μια φίλη μου, η οποία τρεις μέρες πριν ήταν μέσα με το γιο της. Έχει ακριβώς τρει μέρες πριν Και είχε ένα σοκ φοβερό. Και την ίδια ώρα ε, αναρωτιέμαι αν πενθούμε επειδή έχουμε τρομάξει μήπω ήμασταν στη θέση, που είναι ένα τρόπο ναι. να μοιραστεί το άγχος του αλουνού, ή αν οφείλουμε να τρομάζουμε και να πονάμε, ακριβώ επειδή δεν έγινε σε εμά. Και πρέπει να είμαστε εμεί υπεύθυνοι που έγινε στου άλλου. Εγώ θεωρώ, α πούμε, πολύ άθλια την ερώτηση, που είναι εντελώ ανθρώπινη, αλλά τη θεωρώ άθλια. Θεωρώ δηλαδή ότι έχουμε μείνει πίσω πολιτισμικά και εκπαιδευτικά. Που δεν έχουμε διδάξει τους ανθρώπους όταν αρρωσταίνουν ή όταν πονάνε ή όταν βρίσκονται σε δυσκολία και ειδικά είναι και πιστοί ας πούμε και πιστεύουν σε Θεό να κοιτάνε πάνω και να ρωτάνε γιατί σε μένα λες και θα ήταν απαλότερο αν συμβεί σε κάποιον άλλον ναι. αλλά μόλις γίνει δικός τους ο άλλος ξαφνικά μπαίνουν στη θέση αν φτάσουμε λοιπόν στο σημείο να υλοποιήσουμε τον πόνο μας αυτόν σε πράξη για να το αποφύγουμε εγώ θα είμαι πολύ παρήγορη θα μου φαίνεται πολύ παρήγορο αυτό το πράγμα. Πώ να το πω, θα παρηγορηθώ. Θα αισθανθώ πολύ καλά ότι ξεπερνάμε αυτή την τραγωδία. Όχι επειδή υπάρχει από θεό, όχι επειδή υπήρχε ένα σωτήρα πολιτικό και είπε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ ή εγώ τα έκανα καλύτερα εγώ τα έκανα χειρότερα και κάποιο έτσι. Αλλά γιατί θα συνειδητοποιήσουμε ότι όσο τα τρένα δεν τα φτιάχνουμε εμεί για μα, να τα ελέγχουμε εμεί. Με τη συνέστηση ότι τα χρησιμοποιούμε εμεί και τα παιδιά μα και τα εμπορεύματά μας και τα κόπια μας και οι διπλανοί μας άνθρωποι, τότε δεν πρόκειται να αποκτήσουμε ανοσία στις τραγωδίες. Και... Θα ξανάρθει με μαθηματική ακρίβεια η επόμενη. Mm -hmm. Γι' αυτό και εμείς ως κόμμα επιμένουμε ότι αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα του συστήματος. Ε, το είπα κάποια στιγμή σχηματικά, επιτρέψτε μου να το επαναλάβω και εδώ, για να το καταλάβει κάποιο, δεν χρειάζεται να επιστρατεύσει ε, το Μάρξ που δεν ξέρει ή το Λένιν που δεν ξέρει. Ή δεν και καλά να θεωρηθεί ότι έχει ένα στο κεφάλι Χρειάζεται να έχει ψυχή ανθρώπινη, οπότε τότε θα το εξοικειωθεί και με το σφυροδρέπανο και θα καταλάβει ότι έχει δίκιο. Όταν λέμε τη βασική κουβέντα, χωρίστε, πάτε ένα παιδάκι και πείτε του να χωρίσει το τρένο από τι ράγε. Θα σου πει δεν είναι τρένο. Mm. Άμα βγάλω το βαγόνι από τη ράγα, δεν είναι τρένο. Λάμπετρο το γιος, έχει, ναι. τρένο. Αν έχω αυτό. τη ράγα και έχω το τρένο χωριστά, είναι αυτοκινητάκι, δεν είναι τρένο. Σωστά. Ναι. Αυτό σκεφτείτε ότι είναι κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική. Να κόβουμε σε κομμάτια. Τι βασικέ ανάγκε και αυτό που λέμε δημόσιο αγαθό, και να το κόβουμε κομματάκι, να το παίρνουμε από εδώ, να το παίρνουμε από εκεί, να το δίνουμε σε διαφορετικά συμφέροντα, με διαφορετικό timing, με διαφορετικέ επενδύσει, με διαφορετικού σκοπού που όλοι έχουν έναν ενιαίο σκοπό να βγάλουν κέρδο και βγάζουν κέρδο. Οπότε, πώ το λέγανε εκείνο το θήλερ, Ξέρω το θάνατό σου. Λέω το θάνατό σου. Α βγάλουν το κέρδο, αλλά να υπάρχει και τη ασφάλεια, αφού έτσι είναι το. Μπορεί να βγάλει κέρδο χωρί εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Είναι και ο βαθμό τη εκμετάλλευση. Αλλά εξαρτάται ποιο θα εισπράξει το κέρδο. Mm. Άμα το κέρδο το στην τσέπη σου, ναι. Άμα το κέρδο το εισπράξει από χαρούμενου ανθρώπου, καλά πληρωμένου, ευχαριστημένου με τη δουλειά του, δημιουργικού, γεμάτου φαντασία, που έχουν την ελευθερία να μετακινούνται χωρί να μπαίνουν στο κόστο και χωρί η ζωή του να είναι μπόνου και έχουν ασφαλίσει στο αφεντικό το μέλλον του, τότε ναι, μπορεί να υπάρχει κέρδο. Το κέρδο αυτό για την κοινωνία, ποιο το εισπράξει, η κοινωνία. Όταν ένα εκμετολεύεται μια ολόκληρη κοινωνία ή τρει-πέντε, για να εισπράττει ο ίδιο και οι υπόλοιποι να είναι έτσι, εντάξει. Τότε και ο πλανήτη πολύ εύκολα. Φτιάξουν δέκα νησίδε και θα πάνε σε αυτέ τι δέκα νησίδε και θα πρέπει να γίνει άνθρωπο με πτερήγια να κολυμπά για να βρει ταιριά σαν ταινία. Δηλαδή, εντάξει. Δεν μπορώ να κρίνω τα τέμπη με όρου Mad Max και Όμω εκεί κατα, κατατείνουν Και, και άλλο... λυπάμαι που σα μιλάω με ταινίε, αλλά οι ταινίε έχουν εκπαιδεύσει ολόκληρε γενιέ να δέχονται πράγματα, και δεν μπορώ να ψάχνω μονίμω ένα avatar για να βρω λύση. Και ένα άλλο θέμα είναι οι μαζικέ διαδηλώσει που έχουν προκύψει μετά από τα τέμπη. Κοίταξε να δει. Ε... Δικαιολογημένε. Εμεί έχουμε, έχουμε ω γραμμή πολιτική και κοινωνική ότι αυτό δεν πρέπει να ξεχαστεί. Mm. Και γιατί δεν πρέπει να ξεχαστεί, Για να αποτελέσει κριτήριο. Στάσει πολιτική έχουμε εκλογέ και φράσει την ψήφο. Αλλά οι εκλογέ θα έρθουν και θα περάσουν. Άρα, εν ώψη εκλογών πρέπει να γίνει κριτήριο τι τρένα θέλω, από ποιου να τα έχουν, πώ να τα έχουν, τι μαζικέ μεταφορέ θέλω, με τι κόστο, με τι τίμημα, προ τα πού, υπέρ ποιου, υπέρ του λαού, υπέρ του αφεντικού, δεν με νοιάζει. Αυτό είναι το ένα. Φεύγοντα όμω από τι εκλογέ, δεν πρέπει να ξεχαστεί και την επόμενη φορά που θα μπει στο τρένο. Και την επόμενη φορά που θα σου προτείνουν διαβίου εκπαίδευση. Και την επόμενη φορά που θα ακούσει το περίφημο η κινητικότητα. Mm. Άρα, αν κινητικότητα σημαίνει, παίρνω έναν που ασχολείται, ξέρω εγώ, με τι. Για να μην πω και κακέ λέξει τώρα. Ασχολείται, ξέρω εγώ, με τι βούρτσε. Και τον βγάζω, βάζω να φτιάχνει και κάνει βούρτσε για να βάφουν στου τοίχου. Και τον θεωρήσω ειδικό για την εξαιρετική φαρμακευτική οδοντόβουρτσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μακροχρονίου ασθενούντες ή στους οδόντας, για να το κάνω να το σατυρίσω κιόλας, ε πάει να πει ότι αυτή η κινητικότητα είναι λάθος. Mm. Άμα προτείνω σε κάποιον ότι επειδή έμεινε άνεργος και ήταν σιδεράς, ήρθε η ώρα του τώρα διά της κινητικότητας και με κάτι σεμινάρια που παίρνει τα λεφτά ο άλλος, το αφεντικό, να στα διδάξει, παίρνω το σιδερά και τον κάνω σχεδιαστή μόδας ή κομωτή, σαν έναν που συνάντησα πριν από χρόνια όταν είχε αρχίσει αυτό το παραμυθάκι με το... Σε σεμινάρια για τη διαβίου εκπαίδευση. Τι μπορεί να πει διαβίου εκπαίδευση, Από ποιον για ποιου, mm -hmm. Για να καλύπτουμε. Σαν τι μη κυβερνητικέ οργανώσει που είναι μη κυβερνητικέ να παίρνουν κυβερνητικά λεφτά για να κάνουν τη βρωμοδουλειά. Mm -hmm. Στην εσωτερική αντίφαση. Mm -hmm. ή σαν να σε κρίνουν τώρα οι Αμερικάνοι για τα πυρηνικά όπλα όταν είναι οι μοναδικοί που τα έχουν χρησιμοποιήσει στη Χειροσύμα και το Αγκαζάκη Καταλαβαίνουμε πολύ. Και όταν υπάρχει, ξέρω εγώ, ανθρωπιστική χρήση, τάχα μου δείχνει ότι τελείωσε ο πόλεμο. Αυτόν που ήταν στην πραγματικότητα μια επίδειξη δύναμη για να γίνει η Αμερική πλανητάρχη. Γιατί η Αμερική χωρί τη χειροσύμα και τον Αγιαστάκη πλανητάρχη δεν θα γινόταν. Και έχουμε σε σήμερα και συζητάμε αν θα έχει πυρηνικά από εδώ και αν θα έχει πυρηνικά από εκεί και αν θα στην Ουκρανία και αν είναι κοντά και αν θα γίνει πόλεμο. Αμα αυτή τη σκοπιά θέλω να έχει επίδραση και να μην ξεχαστεί. Άρα ο κόσμο που βγαίνει στον δρόμο, που δραστηριοποιείται, που, που το, συζητάει, που δεν θέλει να το ξεχάσει, που θα βγει με βραχιόνιο, με ε, να μην το ξεχάσει μετά. Μην το ξεχάσει το συνδικάτο. Μην το ξεχάσει το πανεπιστήμιο. Γιατί αιστείε κινδύνου υπάρχουν και στα πανεπιστήμια. Αιστείε mm. κινδύνου για μαζικό θάνατο υπάρχουν στα σχολεία που δεν έχουν αντισυσμική θωράκιση και δεν έχει πάει κάποιο να τα ελέγξει και είναι τα παιδάκια μέσα. Αιστείε κινδύνου υπάρχουν όσοι πάνε τα παιδιά με θερμοπληξία όταν κάνουν μάθημα στο κοντέινερ. Στο λεωφορείο που καίγονται. Μπράβο! Mm. Στο υπουργείο, στο λεωφορείο που καίγεται. Στο δρόμο που είναι στραβοφτιαγμένο. Ε, για να δούμε. Μα νοιάζει στα αλήθεια, η ασφάλεια των διπλανών μα. Αν το αποφασίσουμε, πίστεψέ με, γίνεται σε χρόνο τε. υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν. Τι λείπει, η πολιτική βούληση των αφεντάδων ή η πολιτική συνειδητοποίηση δικιά μα. Εγώ θα είμαι με το δεύτερο. Ωραία. Ωραία. Και μπορεί να οδηγήσει και το δεύτερο. Ναι, βέβαια. βέβαια. <σχ> λοιπόν, τώρα, Γιάννα, όπω είπαμε και πριν, ένα από του βασικού λόγου που θέλαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί σου είναι ότι είναι η πορεία σου η δημοσιογραφική σπορία που μα ενδιαφέρει ιδιαίτερω. Ε, όχι ω ετοίμο θάνατη. το Να προλάβω να τα πω. Όχι, όχι, όχι <laughs> αλλά. Η, <laughs> όχι, αστείευαμε, ναι. ναι. Αυτό που θα λέγαμε, είσαι ένα βετεράνο, αν σου επιτραπεί, για τη ε, δημοσιογραφία και είναι μεγάλη μα τιμή που είμαστε εδώ πέρα. Ξέρουμε όλοι τα, τα επιτεύγματα ότι στο βελτίο τη κοινωνία. Σε καλή τιμή, η δικιά σα. Δικιά μου είναι. Ξέρει την είναι η μας, Ξέρεις, ναι. στην μου να θέλουν τα νιάτα να σου μιλήσουν. Και να μιλά τα νιάτα. Σοβαρολογήστε. Η δική μου η τιμή και το δικό μου, αν θέλει να ξέρει, το παράσιμο είναι. Το ότι άντεξα να έρχεται σήμερα μια γενιά, αν σκεφτεί ότι το πάρει με δεκαετίε, mm -hmm. πέντε γενιές έχω μεγαλώσει. Mm -hmm. Αν ακόμα μετράει ο λόγο μου και έχει ενδιαφέρον και θέλετε να με βρείτε εδώ, να, να μου μιλήσετε και να σα μιλήσω, για μένα είναι τι να σου πω. Ξέρω εγώ, το παράσιμο τη γιαγιά, σοβαρολογή. Ε, εντάξει, δεν Α την τιμή, λοιπόν, στην πάντα. Και τώρα, αν αρχίσουν να λέω για τα επιτεύγματα, για τα βελτιά Μέγκα, έρτε. Αν με πει την καριέρα, μου φάμε όλη την εκπομπιάστα. Όπω είπε, Πολεμική Ανταποκρίτρια. Ναι, και γενικώ η πορεία είναι γνωστή. Λοιπόν, θέλω να κάνω την ερώτηση: Πώ αξιολογείται το χώρο τη δημοσιογραφία σήμερα, και ενδεχομένω διαφορέ που έχει με παλιά, Νομίζω ότι σήμερα είναι στον επιθανάτιο ρόγχο τη και την ίδια ώρα που είναι στον επιθανάτιο ρόγχο τη, είναι στο σημείο που πρέπει να αποφασίσει τον να την άτι πετιέται από ξαρχή και και θρυεύει Να θυμηθώ και έναν ωραίο στίχο. Στο τσάκα. Αλλά είναι στο τσάκα, κύριε Λεκτό. Είναι στο παραπέντε. Και είναι στο παραπέντε εν ώψη τη θυελόδου επέλαση τη τεχνητή δηλαδή και της έσχατης πλάνης ως προς την κατασκευή και όχι παροχή πληροφοριών η οποία στα χέρια των ελάχιστων θα είναι εκ των πραγμάτων στα χέρια των ελάχιστων γιατί δεν έχει ενδεχομένως παρακολουθήσει την εξέλιξη στο επίπεδο των μέσων για να τη χρησιμοποιήσει και τρίτον έχει αφήσει τις αρχές τη ε, διάχυτες έχοντας να αντιμετωπίσει την ψευδοδημοσιογραφία θα μου επιτρέψετε να πω ε, γιατί δεν λειτουργεί μέσα στο πνεύμα της δημοσιογραφίας την ψευδοδημοσιογραφία των ε, social media mm -hmm. δηλαδή σκέψου ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνεις έναν κόπο να πας κάπου να βρεις έναν αυτόπτη μάρτυρα όταν με το selfie και με το μηχάνημα δεν τα εξορκίζω αρνητικά είναι αριστούργημα που υπάρχουν αλλά πάμε στη χρήση τώρα σε ό,τι αφορά τη δημοσιογραφία mm -hmm. Και έχει αυτό που θε μάρτυρε ή κάποιου οι οποίοι την ώρα τη τραγωδία τραβάνε βιντεάκι γιατί ξέρουν θα το πουλήσουν. Ε? Mm. Και συμβαίνει κατά κόρον έξω και αρχίσει και συμβαίνει και εδώ. Ναξι. Και αρχίζει το παζάρι ε, τη επικαιρότητα και του ενσταντανέ. Mm. Όταν έχει ανθρώπου οι οποίοι προσφέρουν τον εαυτό του προ εμπαρευματοποίηση, άλλοι το καταλαβαίνουν και άλλοι δεν το καταλαβαίνουν. Αυτοί που το καταλαβαίνουν μπορεί να είναι influencers. Mm. Αυτοί που δεν το καταλαβαίνουν είναι οι άνθρωποι που σηκώνουν τη, την εικόνα του παιδιού του πριν καλά-καλά το γεννήσουν ή το φωτογραφίζουν γυμνό και το σηκώνουν, το στείλουν στη μαμά του. Λες και δεν έχουν συνέστηση ότι αύριο το πρωί θα βρεθεί στα χέρια ενό βρωμοπορνοχρήστη, ναι. ο οποίο θα το κάνει ό,τι θέλει. Κατάλαβε. Και δεν προασπίζονται, δεν έχουν με αυτά τα παιδιά. Μέσα σε μια καχυποψία. Όλα αυτά πλασάρονται ω πληροφορίε. Η πληροφορία από την είδηση, τι στο διάλογο διαφορά έχει. Έχει τη δημοσιογραφική επεξεργασία mm -hmm. Είναι άλλο πράγμα η είδηση Είναι και επιλογή Και τρόπος παρουσίασης Και κόπος, και σκέψη Και χρήμα που θα χρειαστεί Να επενδύσει κάποιος για να τη βρει Στέλνοντας την που Στο κοινό mm -hmm. Από που παράγονται η Από το κοινό mm -hmm. Οι άνθρωποι mm -hmm. παραγωγούν ναι, ναι. Τι μεσολαβεί Παράγουν ένα προϊόν που είναι η είδηση Ω γεγονό και ξαναγυρνάει σε αυτού ω πληροφορία ναι. ή ω είδηση. Αν είναι πληροφορία, τότε πάμε στο εμπόριο τη πληροφορία και πάμε στην κατανάλωση και πάμε στην εμπορευματοποίηση του επαγγέλματο. Αν είναι είδηση, σημαίνει ότι απευθύνεται στη λογική, στη σκέψη, στην επεξεργασία mm -hmm. και γίνεται για να βοηθήσει κάποιον να σκεφτεί κάτι, να μάθει κάτι, να μην κατασκευάζει μόνο του με τη φαντασία του, τον πόνο του, την οδύνη του. Αυτά. Δηλαδή, να σου δώσω ένα, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και θεωρώ προ τιμήν των δημοσιογράφων και στα Τέμπη υπήρξαν λαμπρά παραδείγματα ανθρώπων που ψάξαν λίγο παραπέρα. Κατάλαβε. Αλλά εάν δεν είχε πεθάνει η δημοσιογραφία, αυτό θα είχε ψαχθεί πριν γίνουν τα Τέμπη. Άρα πιστεύει υπάρχει ελπίδα. Αυτό είναι το πρόβλημά μου, εμένα. ναι. ναι. Γι' αυτό σου λέω μπορεί να είναι και στα τελευταία. Ναι. Άρα, εξαιρετική δουλειά. Ναι. Ανακαλύψανε, ξέρω εγώ, ότι στα τούνελ, ε, δεν πιάνουν το τηλέφωνα. Εκεί τα βάζω και με το κοινό. Yeah. Σαν τούνελ δεν πιάνουν τα τηλέφωνα. Πόσε διαμαρτυρίε έχει δει γι' αυτό, Για mm. δεν yeah, right, yeah. Θα βγω από το τούνελ, θα πιάσει. Αυτό είναι το δουλειά του πολίτη, καλά κάνει. Του μουσιογράφου που πρέπει να καθίσει να σκεφτεί, του εργαζόμενου στον οσέ που έχει που να, να, να πει: παιδιά, είναι πολύ μεγάλο το 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 καινούριο. Δεν γίνεται να αποκοπώ εγώ εδώ πέρα. Κάτι συμβεί μέσα στο τούνελ και μετά ήρθαν τα πυροσβεστικά. έρθε το ένα, ήρθε το άλλο. Ήρθαν οι ράγε και χίλια Εντάξει, οκ. Okay. Με του πολιτικού τι να πω τώρα. Που το ίδιο έγινε και με τον βιασμό, το ίδιο έγινε και με κάποια άλλα πράγματα. Μπήκαν άλλα στοιχεία μέσα, το, το κακούργημα πλημέλημα και πάει λέγοντα. Ο χαλκό που κλέβεται. Τώρα μεταξύ μα. Είναι ίδιο πράγμα να κλέψει μία βίδα. Μία βίδα. Σε ένα συνεργείο. Από Ένα κουτί με βίδε. Mm -hmm. πες ότι πάει κάποιο και παίρνει μια βίδα, αδερφάκι. Θα μου πει κόστο, είναι κλοπή, είναι. Συμφωνήσω μαζί σου, κλοπή Αλλά η συνέστηση του δημοσιογράφου που παρακολουθεί είναι το ίδιο να πάω να βγάλω μια βίδα από τη ράγα. Όταν ξέρω με μαθηματική ακρίβεια, κοινό νου είναι, θα το χρειαστεί το τρένο. Mm. Αλλά η δημοσιογραφία πρέπει να βρει την ισορροπία τη με τα καινούργια μέσα για να ξεχωρίζει η επεξεργασμένη δουλειά. Τη πληροφορία που μετατρέπεται σε είδηση, σε το, ανάλυση, το, να το έργο της. ώστε να επιτελεί το έργο τη που είναι υποτίθεται κατά την αστική κατανομή των τριών εξουσιών, συν μία-τέσσερι, ναι. να ελέγχει, όχι να ανακρίνει. Προσέξτε γιατί και εκεί πήγαμε σε άλλα πράγματα. Δεν ελέγχει. Ελέγχω σημαίνει πληροφορώ το κοινό, ώστε το κοινό να ασκήσει την πολιτική πίεση. Mm. Δεν κάνω εγώ τον ανακριτή για να πάρω πόντο και να το παίζω ανακρίτρια. ναι, ναι. Κάνοντα αντιποίηση επαγγέλματο τη δουλειά του ανακριτού. Ε, ναι, συμβαίνει συχνά και αυτό. Είναι μια ε, αλήθεια. Ή, ή του showman ή του έτσι. Τώρα, ανοίξουμε κουβέντα για τη δημοσιογραφία, πρέπει να σα κάνω ναι, μαθήματα διαιτία. Εσύ πάντω τη δημοσιογραφία σε μια άλλη εποχή yeah. και έχει κληθεί να καλύψει και διεγονότα πολλών ειδών, θλιβερά, χαρμόσυνα. Ποια είναι αυτά που έχουν χαραχτεί στο μυαλό σου, Η Ρουάντα. Mm. Η Ρουάνδα, μεγαλύτερη γενοκτονία που έχει γνωρίσει ο σύγχρονο κόσμο. Mm. Η Ρουάντα. Και το γεγονό ότι εγώ που συχαίνω με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό σα λέω ένα θέμα πώ τα χρησιμοποιεί κάποιο ω θεσμό, γιατί είναι μια ομάδα συμφερόντων. Είναι όντω μια λικοφολιά. Μια ομάδα συμφερόντων. Και έχει του λαού για να του χειραγωγεί. Κατάργησε τα σύνορα για το χρήμα και δυσκόλεψε τη ζωή να βγει από το σπίτι σου και να πα στο πέρα τη σπίτι για να πληρώνει διόδια. Για να το συντομεύω. Και για να μην πάω στην ιστορία του τι εστί Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρωπαϊκή Ένωση λαών. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου Ευρωπαίο και Δυτικό. Mm. Αλήθεια το λέω. Αλλά Δυτικό με την έννοια του πολιτισμού. Αυτό mm. Αυτό το συνεπάγεται πολυπολιτισμικά, με α, ανοιγμένο μυαλό, με τα, τα πάντα. Ενώ Δυτικό σαν σύστημα. Mm. Δεν μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου ικανό να φορέσει αυτή τη στιγμή μπουρκα και να κυκλοφορήσει. Αυτό εννοώ. Mm. Με και γυναίκα έχει μεγάλη σημασία αυτό να το καταλάβετε. Mm. Αλλά ε, θεωρώ τον εαυτό μου ε, που το λένε, ένα κομμάτι από τη μήτρα του πολιτισμού που είναι η ελληνική σκέψη και αυτή στην προδότηση και στην εξέλιξή της 3.000 χρόνια δεν είναι αστή υπόθεση mm -hmm. άμα έχω να διαλέξω μεταξύ Αχιλέα και Οδυσσέα προτιμώ τον Οδυσσέα mm -hmm. ε, τουλάχιστον αυτός έχει αποφύγει την Ήβρη ενώ άλλος δεν την απέφυγε και από όλε αυτέ τι προσωπικότητε. Που... Σε όλη αυτή την ιστορία που λέει, σου λέω mm -hmm. ότι η Ρουάντα, yeah. γιατί η Ρουάντα έχει μια εξαιρετική σημασία στη ζωή μου, γιατί για να φτάσω εκεί χρειάστηκε να ταξιδέψω χρησιμοποιώντα την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm -hmm. επί τότε προείδρευε Γερμανία, ω μπισκότο. Πήγαμε ένα σε 130, γιατί δεν πήγε άλλο τρόπο να φτάσω, και έφτασα εκεί ω μπισκότο. Mm. Πρώτη φορά ζωή μου που συνειδητά πήγα ω αντικείμενο, κάπου γιατί δεν είχα άλλο τρόπο να πάω. Και έφτασα εκεί και συνάντησα αυτό που συνάντησα, δεν θέλω να το πω σε κανέναν. Δηλαδή, το έχω γράψει το βιβλίο μου. Δυστυχώ έχει εξελιχθεί που έχω κάνει και τι φωτογραφίε. Εκεί γύρισα και είπα: Πρέπει οπωσδήποτε να αναμειχθώ στην πολιτική. Οπωσδήποτε. Και εκεί αυτό το φυσικό που είχα μέσα μου δεν υπήρχε. Ποιο άλλο, μόνο το κουκουέ. Εκεί αποφάσισα. Στη Ρουάντα αποφάσισα να ασχοληθώ με την πολιτική. Πριν από αυτό το γεγονό, δεν είχε πέρασει το μυαλό σου στην ασχόληση. Ο πέρασε μια-δυο φορέ, αλλά σε πιο, πιο συνδικαλιστικό, πιο, πιο, μικρό επίπεδο, όχι αυτό το επίπεδο. Κατά. Και μετά ήρθε η Ιουγκοσλαβία και εντάξει, σηκώθηκα και πήγα στον Περισσό και είπα: Παιδιά, δεν γίνεται. Θέλω να αλλάξει τον κόσμο, δεν γίνεται. Τώρα γιατί η Ιουγκοσλαβία ήρθε ο πόλεμο. Γιατί τον έχει κουβεντιάσει κανένα, σα έχει μιλήσει κανένα, σας έχετε δει αυτό τον πόλεμο. Σα μιλάνε όλοι για Ενωμένη Ευρώπη και να έχει μια χώρα ενωμένη με τι αντιφάσει τη ενιαία και να την κόβει σε κομματάκια, να τι χωρίζει τι γλώσσε. Εγώ να έχω μεγαλώσει με σερβοκροάτικα στο Λιγκουαφών. Ξέρετε το Λιγκουαφών που. Ε, ε, το σύστημα για να μαθαίνει γλώσσε yeah, yeah, yeah. που ήταν. Ε, τη εποχή είχε σερβοκροάτικα. Yeah. Τώρα είναι άλλα τα και άλλα τα yeah. δηλαδή. Μεγάλωσα με την επίλυση του Κυπριακού με το μοντέλο τη Τσεχοσλοβακία. Και τώρα μιλάμε για την Τσεχία και τη Σλοβακία. Mm -hmm. Μιλάμε για τα Σκόπια, για το ένα και Μέσα σε αυτή την αντίφαση είχε δει και αίμα, παιδάκι μου. Αίμα, πολύ. Mm -hmm. Χωρί τη Ρουάντα λοιπόν και χωρί τέτοια μεγάλα γεγονότα, δεν ξέρω. Οπότε mm -hmm. αυτό ήταν που χάραξε τη τη ζωή και την ναι. Με την έννοια του ότι δεν αλλάζουν χωρί πολιτική μάχη και συγκρότηση. Mm -hmm. Δεν αλλάζουν απλώ με το να ψηφίζει, με απλώ να κάνει κάτι. Πρέπει να βγει. Mm -hmm. Να βγει μπροστά, πώ να το πω, δηλαδή. Και δεν μπορεί μόνο σου. Οποιο έχει την ψευδέστηση ότι το κάνει μόνο του, εντάξει, την έχει δει μεγαλομανιάκ. Ξέρω και για να είναι. μείνουμε λίγο στην δημοσιογραφική ιδιότητα, ποιο ήταν το πρόσωπο που πήρε συνέντευξη και το οποίο σου έχει χαραχθεί και αυτό στη μνήμη, είτε πολιτικό είτε όχι, Πάρα πολύ δύσκολο να σου απαντήσω. Yeah. Γιατί είναι τόσο πολλά Είναι πάρα πολύ δύσκολο. <laughs> Θυμάμαι ένα πρόσωπο που δεν έχει καν και όνομα, γιατί δεν έπρεπε να έχει. Ήταν ο πατέρας ενός κοριτσιού πριν από πάρα πολλά χρόνια που ε, το παιδί ήταν στα ναρκωτικά μέσα. Και ήταν από τις πρώτες φορές στη ζωή μου που συνάντησα έναν πατέρα που δέχτηκε να μου μιλήσει ο οποίο τραγικά πάνω στην κουβέντα, δεν το δημοσίευσε ποτέ αυτό. Μου είπε ότι έχω φτάσει να κλέβω. Από την υπηρεσία μου λίγα λεφτά για να της δώσω τη δόση της γιατί την έχω κλεισμένη στο διπλανό δωμάτιο την ακούω και σπαράζει και δεν αντέχω. Μία αναμένουμε την απάντηση. Της περιμέναμε να μας πεις κάποια λάμπρη του λάμπρη προσωπικότητα. Και του είπα τότε, τότε του είπα... Α, α, αυτή η προσωπικότητα μου άλεξε όλη τη στάση ζωή. ζωής. Επέντε στα ναρκωτικά, επέντε στους γονείς, επέντε τα παιδιά τη σύστας του. Τι μου άλεξε τη ζωή η απάντηση. Και τον πήρα... Το, νομίζω ότι τον έπεισα, γιατί τη μετά την κοπέλα την είδα εκεί. Και πήγε στην... Στην... Δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο. Στον Οκανά. Ναι, πήγε ναι. στον Οκανά, πήγε στον Αλλά τότε. Στη στροφή. Στη στροφή. Πραγματικά των το, το ναρκωτικών εμεί τη, βιώνουμε, όχι τη βιώνουμε εμεί. Όταν Βλέπουμε, Πηγαίνουμε προ τη σχολή. <laughs> ναι. Από του διάσημου ανθρώπου που έχω πάρει συνέντευξη. Το θυμάμαι. Ξέρετε τώρα πώ το θεωρεί. Μία πολύ γοητευτική γιατί δεν μίλαγε. Mm -hmm. Γοητευτική συνέντευξη που έχω τη θυμάμαι ήταν του Ξυλούρι. Του mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Παίζει ακόμα. Mm -hmm. Παίζει ακόμα. Ήταν γραπτή ένα κείμενο. Παίζει ακόμα. Mm -hmm. ε... <laughs> Μ' άρεσε ο Sting που τον είχα κάνει συνέντευξη. Mm -hmm. τι γράψαν οι συναδελφοί μου. Τι? Ε? Ότι τόλμησα και έβγαλα τα παπούτσια μου και έβαλα τα πόδια μου πάνω όπω έκανε εκείνο. Ήταν με ξυπόλητη. <laughs> ως κριτική στη συνέντευξη του Sting. εντάξει έχω πάρει και ε, ανθρώπους έτσι ε, θυμάμαι πιωμένη λιώμα από τον πόνο στην πλατεία της Λάρισας mm. μέσα σε ένα κοντέινερ να παίρνω συνέντευξη για τη Ρόμι Σνάιντερ ότι έχει σκοτωθεί το παιδί της και αυτή συνεχίζει την ταινία και το παιδί τη έχει σκοτωθεί από ατύχημα, έχει πηδήξει ένα. Αυτό και το έχει του καρφωθεί. Ένα κάγκελο. Μα ένα ατύχημα. Mm. Πάμε, μπορεί να το. Καλά, ε, ε, έχω πολλού ανθρώπου να θυμάμαι που μου, που μου ε, αλλάξαν τη ζωή. Είναι... Αλλά ε, αυτό ήταν τελώ yeah. τώρα έτσι, όπω μου το είπε. Πάω σε αυτά που είναι στροφή, που είναι, που είναι καθοριστικά. Το κρατάμε κόμ... αυτό που σου ήρθε πρώτο στο μυαλό, έτσι. Yeah. 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 Αυτό, αυτό ήταν. Ένα άνθρωπο ο οποίο δεν είναι λαμπερό. Ασθή... Είναι η αίσθηση του κόσμου. Εκεί ήξερα και τη δουλειά μου. Ήξερα ποια είναι η δουλειά μου, καταλαβαίνει τι εννοώ. Μα από το συγκλονιστικό να τον κάνει να μιλήσει, τώρα σοβαρό. Έχει πολλού γονεί που μιλάνε. Αν μου πει τώρα σήμερα, εντάξει, οκ. Αλλά κάθομαι και να αναρωτιέμαι, για καλό σκεφτείτε το. Η κατάχρηση τη πισπυρίγκου. Τι ζημιά έκανε στο μητού. Και πόσο υπεύθυνοι είναι οι δημοσιογράφοι. Πείτε μου εκεί που οι γυναίκες ήταν σε ένα ρεύμα για να μην είναι θύματα της βίας και τα λοιπά ήρθε η ή έτσι πίση και τα λοιπά και τα λοιπά και το και λοιπά. σταμάτησε η κατάχρηση της μύδιας ναι. η κατάχρηση της μύδιας και η απουσία τη γνώση για το τι είναι μύδια. Πιστεύει ότι ήταν σκόπιμο αυτό, αυτή η κατάχρηση. Α, εύκολα παρασέρεται κάποιο. Όχι, εύκολα παρασέρεται. Γιατί αρχίζουν όταν δεν κάνει δουλειά, δηλαδή κάνει δουλειά με μετρήσει και με πωλήσει και με τέτοια και με εκείνα και με, με τα άλλα. Και όταν το κοινό είναι εθισμένο να αγοράζει σάπια ε, κεράσια, σιγά μην κάνει τον ανταγωνισμό να πα τα καθαρά κεράσια. Ναι. Κατάλαβε. Και προσπαθώ να εξηγήσω στο συσκευασμένο προϊόν που είναι διά των μέσων η πληροφορία. Άμα η κονσέρβα έχει πέντε ντοματάκια και ένα είναι χαλασμένο, χαλάει ολόκληρη η κονσέρβα. Ναι. Mm. <laughs> Ποιο με ακούει. <laughs> Αυτοί που με έχουν ακούσει μια χαρά δημοσιογραφία κάνουν. <laughs> είναι έξω, του μετράτε, βάζουν την υπογραφή του. Ξέρετε τι κάνει. Και υπάρχει και μια αλήθεια. Ανώνυμη δημοσιογραφία δεν υπάρχει. <laughs> το πρόσωπο είναι σπαθί. Το πρόσωπο είναι σπαθί. Και με το μάτι, αν σου φέρουν απέναντι ένα ολόγραμμα ή κάποιον από την τεχνητή νοημοσύνη, αν τον κοιτάξει τα μάτια, δεν υπάρχει περίπτωση να σε ξεγελάσει. Mm. Άρα έχουμε ανάγκη τα μάτια μα. Αν έχουμε ανάγκη τα μάτια μα, πώ πρέπει να φερόμαστε στου τύφλου, Τιφλού. Mm -hmm. Κουκουέ. Πάμε <σχε> στο κουκουέ, να αλλάξουμε λίγο. Τελειώνουμε. <σχελίδι> <σχελίδι> πρέπει να τελειώνουμε. Συντομεύστε. Πρέπει να τελειώνουμε. Α πάμε στι πολιτικέ ερωτήσει. Ναι, ναι, α πάμε στι πολιτικέ ερωτήσει. Λοιπόν, καταρχά, επειδή είμαστε και φοιτητέ, θέλουμε να ρωτήσουμε πώ αξιολογείται την άνοδο τη πανσπιδαστική. Την ε, τελευταία δικά χρονιά, νομίζω ότι έχει το, το πιο. Ψηλό. Εξαιρετική ελπίδα ναι. και ε, άνοδο τη πολιτική συνείδηση τη νεολαία. Ναι, ναι. Και τη θεωρώ επαναστατική. Για τη νεολαία. Η προσπαθήκη έκανε τη δουλειά τη. Mm -hmm. Αλλά. Ε, και έκανε αυτό που πρέπει. και έδωσε του αγώνε mm -hmm. τη. Mm -hmm. Αλλά η ανταπόκριση που βρήκε κάτω νομίζω ότι αξίζει συγχαρητήρια πολύ η σημερινή νεολαία. που. Αλλάζει δρόμο. Εγώ αυτό βλέπω. Αλλάζει δρόμο. Ότι έχει σύκλογια, δεν πέφτει στην πεπατημένη, ξέρει τι εννοώ, τη αδιάφορη ε, σκηδαλοδρομία, α πούμε. Ε. Και δεν βλέπει το πανεπιστήμιο ω κάτι δίπλα από αυτό, ένα μπόνου στη ζωή για να πάμε παρακάτω. Ε. Θεωρεί ότι θα έχει αντίκρισμα σε εκλογέ αυτή η άνοδο. Νομίζω ναι. ναι. Νομίζω ναι. Και νομίζω ότι έχει ένα συγκλονιστικό και θα το δούμε. Και θα το δούμε και στα ποσοστά. Ε. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για το κόμμα. Έχω την εντύπωση ότι η νεολαία έχει καταλάβει αυτό που τις είπαμε και στα πανεπιστήμια και λέμε και στα φεστιβάλ και παντού. Δεν μπορεί να προχωρήσει ο κόσμος εάν τον αφήσετε ισχύρα σαλονών και δει αυτόν από του οποίου εξαρτάστε. Δηλαδή δεν μπορεί να βασιστεί στις σπουδέ σου, στη δουλειά σου, στη, στην προοπτική σου και τα όνειρά σου να τα έχεις υποδικευμένα πριν φτιαχτούν. Mm -hmm. πέρα τα πάρεις στα χέρια σου. Okay. Και αυτό το κατάλαβε και χαράζει δρόμους. Ξέρει κάτι, η ελπίδα για έναν άνθρωπο σαν και εμένα, είναι στην ηλικία μου και με την πείρα μου, ξέρει ποια είναι. Να μπορώ ευτυχισμένη, έστω και σε καρέκλα με κουβέρτα που λένε, να μην μπορώ να κουνηθώ. Να παρακολουθώ τα νιάτα να προχωράνε μπροστά, να έχουν πάρει μια σκητάλη για να ανοίξουν έναν δρόμο. Αν αυτό το δρόμο ανοίξει, αποκλείεται το πίσω που θα μείνω εγώ να είναι θλιβερό και κολλασμένο, mm -hmm. κατάλαβε. Πάντω, επειδή έχουμε μπροστά μα μια εκλογική αναμέτρηση, ε, το Μάιο όπω φαίνεται, ε, διαβάσαμε και προχθέ την καθημερινή τον Γενικό Γραμματέα του κόμματό σα να λέει ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συνεργασία ούτε στι πρώτε ούτε στι δεύτερε εκλογέ. Είστε απόλυτοι σε αυτό. Απόλυτα, θα σου εξηγήσω γιατί. Έχει αυτή τη στιγμή ντέρμπι, α πούμε, Ολυμπιακό Παθηνακό. Ναι. Έχετε δει ποτέ σε ποδόσφαιρο. Με αυτό το σύστημα, να φωνάζει κάποιον από την κερκίδα και να του άλλα μέσα να μπει στην ενδεκάδα. Με δουλεύετε. Mm -hmm. Ή όπω λέει ο Νατρουλάκη, να έχει και την άνεση, όχι απλώ να πάει, mm -hmm. αλλά να διαλέξει σε ποια ενδεκάδα θα μπει. Στο σοβαρά, Α, όταν παλεύει ένα σύστημα, το οποίο οδηγεί στα εγκλήματα τύπου τέμπη το να μπει σε μια συγκυβέρνηση για να διαχειριστεί σε αυτό το σύστημα, είναι σαν να με ρωτάει κάποιο, δεν έχω άλλο τρόπο να σα το πω, γιατί το έχουμε πει σε όλου του τόνου και κάτι με ανοχή και να δείξουμε ανοχή σε προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι είναι προοδευτική διακυβέρνηση ένα κόμμα το οποίο πήρε το δημοψήφισμα με όχι και το έκανε ναι σε ένα 24ωρο. Ναι. Δηλαδή, όχι, δεν το συζητάμε. Αν, αν μπείτε σε μια κυβέρνηση, δεν θα μπορέσετε σε μεγαλύτερο βαθμό να όχι, προωθήσετε τα φιλοδοξικά γιατί... από όταν Απο... είστε αντιπολίτευση. Αποκλείεται. Δεν μπορεί να σου εξηγήσω γιατί. Εμεί πιστεύουμε στην κοινωνικοποίηση των βασικών αγαθών. Ναι. Ποιο από αυτού το πιστεύει, Κανένα. Θα σου πούνε το πολύ πολύ που μπορώ να βάλω νερό στο κρασί μου, σοσιαλδημοκρατικά. Καλή ώρα είναι σύμπραξη δημόσιο και ιδιωτικού τομέα. Mm -hmm. Δηλαδή να μοιραστούμε την ευθύνη, να μοιραστούμε και τα κέρδη. Στα σοβαρά. Όταν εγώ πιστεύω ότι θέλω εργατικό έλεγχο στα βασικά αγαθά, δεν γίνεται. Είναι σαν να μου λε να μπω σε μια κυβέρνηση για να καταλήξω και να διαχειριστώ. Ένα τέτοιο σταθμάρχη, πώ ξέρετε εννοώ, αν θα είναι δικό μου ή δικό σου. Mm. Και εμένα με ενδιαφέρει το ποιο σταθμάρχη, mm. με τι σπουδέ, από ποιον ελεγχόμενο και με τι σκουπό. Mm. Και δεν μιλάω εδώ για υποκειμενική ευθύνη εδώ. Εξημένοι. Μιλάω για το σύμβολο σταθμάρχη, ανεκπαίδευτο, σταθμάρχη. Ε, με καταλαβαίνετε, δεν μιλάω για τον εσύνηση. άνθρωπο το συγκεκριμένο. Ο, ό, ό, σε, ένα σενάριο, σε ένα σενάριο, όχι συνεργασία αναγκαστικά. Μιας δομάδας, μια εβδομάδα, κυβέρνηση μια εβδομάδα που απλά. Ειδικού σκοπού. Ειδικού σκοπού να... να, αλλάξει τον εκλογικό νόμο και να καταργήσει τα αντιλαϊκά που λέτε εσεί σε νομοθετικά. Έγινε, έγινε, το 89. Ναι. Και βλέπετε τι συνέπειε μέχρι σήμερα. Άρα και σε αυτό είστε. Ε, βλέπετε mm. ότι. το βλέπει. Mm. Έγινε το 89. Αυτοί που σήμερα το ζητάνε είναι αυτοί που βρίζανε για το βρώμικο 89. Βλέπεις mm. Βλέπει τι επιτροπέ που φτιάχνονται στη Βουλή, τι εξεταστικέ και τι άλλε για να καταλήξουν σε κάποιο αυτό. Και κάθε κόμμα κατεβάζει το δικό του πόρισμα. Βλέπει τις, Αρχέ τη ανεξάρτητη, των οποίων τα μέλη εκλέγονται με βάση την πλειοψηφία που προκύπτει στη Βουλή. Γι' αυτό εμεί λέμε: Θέλετε να του ευνηδιάσετε στο σύστημα. Πιστεύετε ω νέοι και ω μη νέοι. Δεν έχει καμία σημασία γιατί δεν ξέρουμε και ποιο μα βλέπει. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μα βλέπει και κάποιο μεγαλύτερο. Ε, πιστεύετε ότι θέλετε στα αλήθεια να αλλάξετε τον κόσμο. Ωραία. Πρέπει να σοκάρετε το σύστημα. Αυτή τη στιγμή έτσι όπω έχουν τα πράγματα. Με την κάλπη, στη μένη 21 ή 28 Μαου. Mm. Άλλο τρόπο να σοκαριστεί το σύστημα, να συναισθηστεί και να του έρθει σβουριχτό, να συνειδητοποιήσει ότι δεν θα τα πάει εύκολα με ένα λόγο από κάτω, ο οποίο ούτε ξεχνάει, ούτε συγχωρεί, ούτε πάβει να πετεί τα πάντα που δικαιούται γιατί τα παράγει ο ίδιο, για να ψηφίσετε κουκουέ. Φαντάστε τον ταμπλά του συστήματο με ένα κουκουέ με 15 και 20%. Mm. Που δεν μπορεί να, μπορεί να περνάει τίποτα με έκτακτε πλειοψηφίε αυτό είναι ο στόχο μα σε αυτή τη φάση. Γιατί αλλιώ πιστέψτε με, εάν δεν πάει καλά το κουκουέ που θα πάει, δεν θα έχετε ούτε αντιπολίτευση. Mm -hmm. Ήδη όλα τα χρόνια, τα τελευταία 10-12, είτε με μονή κυβέρνηση, είτε με δίχρωμη, με τρίχρωμη, με τετράχρωμη ή με άχρωμη, αλλά Παπαδήμο. Mm -hmm. Μόνο το ΚΚΟΕ mm -hmm. έκανε αντιπολίτευση. Mm -hmm. Πίστεψέ με. Αυτά που είναι τώρα για συνεργασία, δεν το ξαναδάμε. Λάο, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ με ΑΝΕΛ. Δηλαδή φάτσε με ρετσινόλα μαζί. Mm -hmm. και, και ο φάτσε και ο ρετσινόλα εμά τι μα θέλετε. Mm -hmm. Βαστάμε το φανάρι. Λοιπόν, Λίγια, στο τέλο τη συζήτηση, θέλω να σε ρωτήσω πώ βλέπει όλη αυτή η κατάσταση ε, με το κόμμα Κασιδιάρη, με την άνοδο των ποσοστών, με το, ε, με το νόμο μπλόκο που προσπάθησε να βάλει. Αν, αν θα γίνει αυτό, δεν ξέρω. Αν πώς. θα γίνει, αν θα πράγος, εσύ έχει ζήσει και τη βία. Νομικά μιλάμε. Στον μπλόκο υπάρχει μια... ένα παράθυρο. Ναι. ναι. το έχουν πει και οι καθηγητέ νομική. Οι καθηγητέ νομική το έπανε και το είπαν αξιοπρεπέστατα και πολύ σωστά κατά την άποψή μου. Υπάρχει ένα παράθυρο. Το οποίο παράθυρο λέγεται τώρα συγκρούονται βασικέ θεμελιώδει αρχέ που μπορεί να χρησιμοποιηθούν αλλιώ. Με βάση τον νόμο Κασιδιάρη, εγώ είμαι πολύ επιφυλακτική και προτιμώ να έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό παρά στην νομοθεσία. Ναι. Επομένως, Επομένω, αν μπορούσα να περάσει από το χέρι μου, δεν είμαι υπέρ τη απαγόρευση με τέτοιου τρόπου και με τέτοιου δρόμου. Είμαι υπέρ τη ε, καθολικής λαϊκής αντίστασης σε αυτό αν θελήσει ο λαός 800 νόμους να έχεις δεν πρόκειται να αυξηθεί η δύναμή τους αν τους σταματήσεις στο σωματείο, στη δουλειά, στην παρέα, στη φιλία, στην υπουλία, σε αυτούς που φαίνονται, σε αυτούς που δεν φαίνονται, στην πλατεία, στο γήπεδο, άμα τους σταματήσεις, γιατί αυτοί έτσι δουλεύουν, ε, δεν θα μπορέσουν να σηκώσουν κεφάλι. Δεν θα ξαναμπούν στη Βουλή. Αν αρχίσεις να θυμάσαι αν δεν ξεχάσει το Φίσα, να τη σημασία έχει το δεν ξεχνώ. Δεν ξεχάσει του Πακιστανού του σκοτωμένου. Δεν ξεχάσει τον πόνο τη μάνα που έφυγε το παιδί τη να πάει να πιει καφέ και τους το φέρανε σφαγμένο, σαν να ήταν μοσχάρι. Ξεκυλιασμένο. Αυτή τη μάνα μου, γιατί να την ξεχάσει και να σου λέω εγώ να θυμηθεί μόνο τα τέμπη. Έχω πιστοσύνη στον ελληνικό λαό. Δεν θα πάει και η νεολαία νομίζω δεν θα πάει προ τα εκεί. Άμα πάμε στον νόμο, θα αρχίσουμε ένα παραθυράκι από εδώ, ένα παραθυράκι από εκεί. Αλλά αυτό δεν έκανα για την προηγούμενη φορά. Οι φασίστε είναι συνήθω τα μαύρα σκυλιά του συστήματο. Τα βγάζει για να φοβήσει. Τα βγάζει για να παίρνουν ένα ποσοστό και να παίζουν με τα ποσοστά των αλωνών. Επομένω, δεν θέλω να είναι αποθέσω στο αν θα βρει παραθυράκι να κατεβεί ω ανεξάρτητο ή αν βρήκε συνώνυμο τον ξάδερφό του να τον κατεβάσει ή αν του έκανε εντάλλοπη η ζούγκλα ή το μακελιό ή κάποιο άλλο και τον στήριξε και τον έκανε διάσημο. Γιατί εκ των πραγμάτων αυτοί που θα πάνε με τους φασίστες θα βρεθούν όχι σε αυτό που λέμε τη λάθος πλευρά της ιστορίας θα βρεθούν έξω από τον πόη του ανθρώπου. Αποκλείεται. Ο φασισμός είναι ιδεολογία. Είναι ιδεολογία. Δεν είναι φύση. Ο άνθρωπο δεν είναι φτιαγμένο να είναι φασίστας επειδή θέλει να επιζήσει. Γιατί αν ήθελε μόνο να επιζήσει, θα είχε παραμείνει στο κτίνος. Είναι έλογον. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο επιζώ και στο ζώ. Το ζώ σημαίνει αποφασίζω, έχω ελευθερία βούλησης, μου αρέσει το ωραίο. Δεν καλύπτω τις ανάγκες με τις. μου αρέσει το ωραίο. Δείτε το και στα αισθήματα. Ένα ζώο πηδάει. Ένας άνθρωπος μπορεί να το λέμε, αλλά δεν πηδάει. Ερωτεύεται, αγαπάει, αγγίζει, μετράει μετράει την αφή, μετράει το σάλιο, μετράει την κουβέντα, μετράει το βλέμμα έτσι κάνουμε σεξ δεν το κάνουμε σαν τα ζώα όταν το κάνουμε σαν τα ζώα λέμε αποκτηνώθηκε και παίρνω τον πυρήνα που πάει στο σεξ αγαπάς το δέρμα του άλλου το, το, το πρόσωπο του άλλου την κουβέντα του άλλου, το αίσθημα του άλλου, δεν είσαι ζωο ο, ο φασισμός αποκτηνώνει αποκτηνώνει πως να σου το πω δεν είναι, άλμα προς τα μπρο. Είναι άλμα προς τα πίσω Αλλάζει τη φύση του ανθρώπου Τον κάνει να μην έχει το αίσθημα του καλού και του κακού Αλλά το αίσθημα του σκόπιμου Και είναι τόσο πλεγματικό πράγμα Που οι φασίστες ξεκινάνε από τον ορισμό Ότι είναι καλύτεροι από τους άλλους Και θα διορθώσουν τον κόσμο για να τον φέρουν στα μέτρα τους Εμείς θέλουμε να διορθώσουμε τον κόσμο Για να γίνει ο κόσμος καλύτερος για όλους Και να είναι όλοι περισσότερο ευτυχισμένοι και ελεύθεροι. Επομένω, δεν με νοιάζει ο νόμος Με νοιάζει η εκστρατεία και με νοιάζει η νεολαία να μην του δίνει άλοθη. Ε, να, να τους απαντάει με επιχειρήματα. Λένε παπάρε για την ιστορία. Κάτσε μελέτα να τον απαντήσεις στο φασίστα. Κατάλαβε τι εννοώ. Yeah. Λένε οι γυναίκε. Δεν μπορώ να φανταστώ γυναίκε όταν ξέρουν τι είναι για το φασίστα η γυναίκα. Ένα αντικείμενο, μία μη παιδοποιητική μηχανή για να φτιάξει παιδιά που θα είναι τα στρατιωτάκια του φασίστα. Δεν μπορώ να φανταστώ γυναίκα να θέλει να, γυρίσει πριν από το μεσαίωνα, όντα ο παδό του φασισμού. Γιατί άμα έχει μπει σε εσύ ξέρει ποιο είναι. τι ποιοι είναι οι φασίστε, κατάλαβε. Δεν μπορώ να φανταστώ μια γυναίκα η οποία είναι τόσο μαζοχίστρια, γιατί σε τι θα διαφέρει από αυτή που πήγε να γίνει κλάβα του σεξ. Στον Άισι, σε τελευταία ανάλυση. Θέλω να ακούσουμε τοποθετήσει αυτό, γιατί. Αυτό λοιπόν. Δεν φοβάμαι τον Κασιδιάρη, δεν τον φοβήθηκα. Ναι. Γι' αυτό και δεν τον χτύπησα. Ναι. Θα ήταν σαν να κλωτσάω ζώο. Ναι, είναι τρομερό αυτό που λε. Θα ήθελα να τσέτα σαν ζώο. Και εγώ είμαι άνθρωπο. Έπρεπε να μείνω όρθια. Και είχα και κοινό. Είχα ανθρώπου, του σεβόμουν. Με αυτού ζω απέναντι πριν 50 χρόνια. Τι αν τον δίρω. Δεν είναι καταδεχτό να βου, 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 λερώ στα χέρια μου. Δεν ήθελα αύριο το πρωί να με έχει δει να χτυπάω ένα ζώο. Είμαι άνθρωπο. Έχω τρόπο να ξεφύγω από τα δόντια του ζώου. Και έχει πρωτοστατήσει. Δεν χρειάζεται ένα δύρο για να ναι. ξεφύγω. Δεν χρειάζεται να πέσω ναι. στην παγίδα του. Ναι. Α να κλείσουμε ναι. αυτό να μιλώ. Ναι, είναι συγκλονιστικό. <laughs> ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ σα ευχαριστώ. η ε, μεγάλη μου χαρά. Και να συνεχίσετε να το κάνετε. Και να πηγαίνετε σε ανθρώπου και μεγαλύτερου από εσά να σκάφετε τη ζωή του πριν από το διαδίκτυο. Ναι. Γιατί λίγο μεγαλύτεροι από εμά έχουμε αυτό. Και να θυμάστε κάτι. Για να μπορέσετε να είστε πρέπει να μπορέσετε να μεγαλώσετε και να μπορέσετε να γεράσετε. Επομένως, η εκτίμηση στους μεγαλύτερους ανθρώπους σημαίνει εξασφάλιση του δικού σας μέλλοντος. Και δεν θα πω εκείνο το παλαιικό εδώ που είμαι ίσουν και εκεί που είμαι θα έρθει. Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Να αντιμετωπίσετε τους μεγάλους ανθρώπους και το λέω από τα βάφτη καρδιάς μου, όπως θα το έλεγα στα παιδιά και τα εγγόνια μου. Ε, να αντιμετωπίσετε τους ανθρώπους τους μεγαλύτερου ως πρώην νέου και εσείς να βάζετε τον εαυτό σας στη θέση του υποψήφιου γέρου mm -hmm. εκεί θα βρείτε και πολιτική ισορροπία mm -hmm. και, yeah. όλα, και όλα. ίσως να αναβιώσει εκείνο το σοφό που θα καταργήσει την πάλη των γενεών βοηθώντας και στην κατάργηση της πάλης των τάξεων mm -hmm. να σέβεσαι τη δημογεροντία αλλά μην της επιτρέπεις να σου κόβει τα φτερά Λοιπόν. Να σε μαθαίνει να πετάς. Σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.